Δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου ετοιμάζονται να δώσουν για μία ακόμη φορά οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων διεκδικώντας το αυτονόητο, όπως επισημαίνουν. Την επιστροφή δηλαδή των χρημάτων που περικόπηκαν τα τελευταία 10 χρόνια από τις συντάξεις τους και τη βελτίωση των συνθήκων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Στα Γιάννενα, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων διοργανώνει εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με δωρεάν συμμετοχή για τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του για το 2024, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Αυδίκος. Στις 7 Σεπτεμβρίου, που μας έρχεται σε λίγο, ο Σύνδεσμός μας θα λάβει μέρος στη μεγάλη συγκέντρωση, την Πανελλήνια, που συνηθίζεται να γίνεται στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για να διαμαρτυρηθούμε για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Ο σύνδεσμός μας θα βάλει λεωφορείο την ημέρα εκείνη και καλούμε τα μέλη μας να δηλώσουν συμμετοχή σε όποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορέσουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι το ταξίδι δωρεάν. Πρέπει όμως όσα μέλη δηλώσουν πρώτα να είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το 2024 στο Σύλλογο. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Στα αιτήματα προσθέτουμε κι άλλα καινούργια, όχι να αφαιρέσουμε. Τι να πούμε, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που τα φάρμακα όλα ανέβηκαν στα ύψη. Να πούμε για τις εξετάσεις που βγαίνουν από τη λίστα και δευτό. Να πούμε ότι οι συντάξεις μας πηγαίνουν συνέχεια προς το χειρότερο ενώ η εφορία μεγαλώνει. Επειδή υπήρχε αντιδικία μεταξύ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, συνεδρίασε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας που μετέχουν από τα δύο δικαστήρια και οι πληροφορίες, εδώ και ένα μήνα και περισσότερο, και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ευνοϊκή. Εδώ όμως δημιουργεί, για μας, εδώ όμως δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός, ως συνήθως, είχε πει μην κάνετε προσφυγές και όποια απόφαση θα βγει θα δικαιωθούν όλοι οι συνταξιούχοι. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η υπόσχεση αυτή δεν θα τηρηθεί. Μπορεί να βγει θετική για τους συνταξιούχους η απόφαση, αλλά λένε θα δικαιωθούν όσοι προσέφυγαν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Δεν φταίμε εμείς. Όταν ένας πρωθυπουργός σου λέει μην προσφεύγεις γιατί ό,τι και να γίνει θα δικαιωθείς, λοιπόν, δεν την τηρεί. Και κάτι άλλο, το κράτος, όχι η σημερινή κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, έχει το δικαίωμα παρά τις δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν, να επικαλυστεί οικονομικό πρόβλημα και να μην τα δώσει τα λεφτά.